Γεια σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου. Είμαι η Δώρα, αυτό είναι το ημερολόγιο μιας σελίδας μάνας. Τελικά μου φαίνεται μάλλον έτσι θα ξεκινάω τα βίντεο, άσχετα που είπα ότι θα το αλλάξω, διότι αυτό μου βγαίνει εύκολο. Και σήμερα ξεκινάμε ένα βίντεο κυρίως για να μιλήσουμε για τις προετοιμασίες που αρχίσαμε να κάνουμε όσον αφορά τα γενέθλια της Ανδρομέδας που έρχονται. Θα μαγειρέψουμε κιόλας μαζί, αλλά αυτό που θέλω να σας δείξω, που νομίζω το είδατε ήδη ανοίγοντας το βίντεο, είναι αυτό. Όπως λοιπόν βλέπετε, αυτή τη στιγμή έχουμε. Δεν θα το πω, χιονοθύελλα, να το πω, στο περίπου. Δεν είναι ακριβώς, αλλά στο περίπου. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χιονόπτωση, κάτι το οποίο με ευχαριστεί ιδιαίτερα, διότι ξέρετε τι παθαίνω με το χιόνι, είδατε στο προηγούμενο βίντεο. Να πω κιόλας χίλια ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα. Ακόμα ξέρω, απαντάω, και το πιθανότερο είναι ότι εσείς θα το δείτε αυτό το βίντεο και εγώ ακόμα θα απαντάω στα μηνύματα από το προηγούμενο. Αλλά χίλια ευχαριστώ για όλες εσάς εκεί έξω που μου αφήσατε είτε τις εμπειρίες σας, είτε γενικότερα τις γνώσεις σας όσον αφορά τον θυροειδή, τον θυροειδισμό, τον υποθυροειδισμό και όλα τα σχετικά. Αυτό το οποίο ουσιαστικά έχω σκοπό να κάνω είναι ότι αύριο έχω επίσκεψη στην ίδια κλινική στην οποία ουσιαστικά πηγαίνω για να κοιτάξω το άσθημα μου και θα επιμείνω να μου δώσουν τις εξετάσεις, τις αιματολογικές εκτετέσεις, να έχω τα αποτελέσματά μου, διότι οι υποκανονικές συνθήκες εδώ πέρα δεν σου τα δίνουν. Θα πρέπει να τα ζητήσεις. Δεν όπως στην Ελλάδα που αυτόματα μια κόπια τη ρωτάει ο γιατρός και μία ουσιαστικά την έχεις εσύ για το αρχείο σου. Εδώ θα πρέπει να τα ζητήσεις. Θα επιμείνω λοιπόν για να πάρω τα αποτελέσματα και έτσι θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με κάποιον ενδοκρινολόγο στην Ελλάδα για να δω αν μπορώ να πάρω κάποιες περαιτέρω απαντήσεις. Πάντως μετά από μία κουβέντα που είχα με κάποιες από εσάς εκεί έξω, που σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με ηρεμήσατε λιγάκι και η αλήθεια είναι ότι είχα τρομάξει αρκετά, πρέπει να πω ότι είμαι τόσο χαρούμενη που έχω αυτή την ομάδα, που έχω όλοι σε εσάς τριγύρω μου, που με υποστηρίζετε, που δείχνετε τέτοια αγάπη και τι να πω, δηλαδή δεν έχω λόγια να περιγράψω το ότι πολλές φορές, αν δεν είχα εσάς, θα ένιωθα λίγο χαμένη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό το συζητούσαμε κιόλας σήμερα με τη Στέλλα. Γεια σου Στέλλα! Το συζητούσαμε λοιπόν με τη Στέλλα και λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι σε μια χώρα στο εξωτερικό, μακριά από όλους τους δικούς σου, την οικογένεια, τους φίλους, τους δικούς ανθρώπους και από το σύστημα, όχι μόνο το σύστημα υγείας, αλλά και γενικότερα το σύστημα κοινωνίας το οποίο γνωρίζεις και να μην νιώθεις αποκομμένος και μάλιστα να νιώθεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις τέλος πάντων σαν άνθρωπος και να βρεις την ενέργεια και τη θέληση και όλα αυτά να συνεχίζεις την καθημερινότητά σου χωρίς να την αφήσεις να επηρεαστεί αρνητικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που πολλοί από εσάς μου λέτε ότι σας δίνω ελπίδα και βλέπετε ότι το αντιμετωπίζω όλα με το χαμόγελο. Προσπαθώ. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ. Φυσικά υπάρχουν και μέρες τις οποίες δεν τις βλέπετε εσείς και που σαν άνθρωπος κι εγώ μπορώ να κάτσω σε μια γωνία και να κλάψω για να βγάλω από μέσα μου όλα αυτά τα οποία μαζεύονται τα αρνητικά κατά όλη αυτή τη διάρκεια που είμαστε εκλειπισμένοι μέσα στο σπίτι. Και φυσικά και όλα τα λάγχη τα οποία έρχονται στον κάθε γονέα, τα οποία δεν θέλω να τα βλέπετε γιατί δεν θέλω να σας στεναχωρώ. Εντάξει, ανθρώπινο είναι και κάποιοι είπατε ότι δεν πειράζει, δεν είναι κακό να το δείχνεις και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κακό, απλά δεν θέλω να σας μαυρίσω την ψυχή. Οπότε και τα κρατάμε στην απέξω, αυτά δεν είναι ιδέα το να τα δείτε. Λοιπόν, έχουμε πράγματα που θέλουμε να κάνουμε σήμερα, όπως σας είπα. Θα ξεκινήσω να κάνω φακές. Έχω βγάλει τα πράγματα που θα χρειαστώ εδώ πέρα. Εγώ τις φακές τις κάνω πάντα συνοδεία με κάποιο ψάρι και αυτή τη φορά έχω σκουμπρί σε κονσέρβα, δυστυχώς, και δεν είναι καν καπνιστό. Θα ήμουν ευτυχής αν ήταν καπνιστό το σκουμπρί, αλλά έχω κονσέρβες τις οποίες θέλω να τις χρησιμοποιήσω γιατί δεν θέλω να χαλάσουν. Τώρα θα μπει το κονσέρβα και να χαλάσει. Πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι. Νομίζω έχουν ημερομηνία λήξης το 24. Αλλά τέλος πάντων θέλω να τις χρησιμοποιήσω. Χιονίζει κιόλας, έχουμε το κρύο, η φακή θα έρθει ό,τι πρέπει, βοηθάει κιόλας με την απορρόφηση του σιδήρου και με τη βιταμίνη C, διότι για όσους δεν γνωρίζετε, που φαντάζομαι το γνωρίζετε όλοι οι Ελληνίδες, οι μαμάδες, όλες το ξέρουμε αυτό, ότι η φακή έχει σίδηρο, υψηλές ποσότητες σιδήρου, αλλά πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να τη δεσμεύσουμε με βιταμίνη C για να μπορέσει να την απορροφήσει ο οργανισμός μας. Ιδάλλως δεν μπορεί να απορροφήσει αρκετά. Και επειδή ξέρω ότι πολλοί κόσμος μου είπατε να κοιτάξεις τις βιταμίνες σου, να παίρνεις όλες τις βιταμίνες, δεν είναι μόνο η
Ο θυροειδής απορριθμίζεται άμα πέφτουν και συγκεκριμένες βιταμίνες και με τη βοήθεια τέλος πάντων κάποιων βιταμινών ίσως να βοηθήσει κιόλας. Οπότε μην ανησυχείτε, παίρνω βιταμίνη D ούτως ή άλλως, διότι στην Αγγλία θα πρέπει να παίρνει βιταμίνη D από μόνο σου, δεν πρέπει να περιμένει να τη γράψει κάποιο γιατρό. Ο καιρός δεν βοηθάει με το. Δεν έχουμε ηλιοφάνη για να βοηθήσει. Συν το γεγονός ότι κλειστήκαμε στα σπίτια μας δεν βοηθάει καθόλου, οπότε εγώ την παίρνω ούτως ή άλλως. Θέλω όμως να βεβαιωθώ ότι και σαν οικογένεια έχουμε αρκετή βιταμίνη C για να μην έχουμε κρυολογήματα κτλ. Και φυσικά σίδηρος που χρειάζεται σε όλους μας. Οπότε, μαζί με τις φακές, εγώ πάντα βάζω μέσα καρότο στη σούπα μου, γιατί το καρότο έχει βιταμίνη C και η βιταμίνη C δεσμεύει τον σίδηρο και έτσι βοηθάει να απορροφηθεί μεγαλύτερη ποσότητα από τον οργανισμό μας και πιο εύκολα. Όχι μεγαλύτερη ποσότητα, απορροφάται η ποσότητα που ο οργανισμός ουσιαστικά θα χρειαστεί να απορροφήσει γιατί του λείπει. Αλλά με τη βοήθεια της βιταμίνης C απορροφάται πιο εύκολα. Και μαζί με αυτό θα βάλω και μερικές πατατούλες, να σας δείξω κιόλας εδώ. Όπως βλέπετε, καροτάκι, πατατούλες, έχω κάποια μυρωδικά, το αλάτι μου, τις φακές μου, τις ντομάτες μου και κάτι το οποίο το είχαμε πάρει πριν από... Έχει αρκετό καιρό. Το είχαμε πάρει από το ελληνικό του σούπερ μάρκετ, τον Μπακάλικον, και δεν το είχαμε ανοίξει. Και είπαμε σήμερα που θα κάνουμε κιόλας φακές και γενικότερα ελληνικό φαγητό, ας ανοίξουμε και αυτό. Είναι γλυκοπικάντικα ντολμαδάκια με ρύζι και πιπεράκια. Αυτά εδώ. Γενικότερα ο Άνταμ αγαπάει πάρα πολύ τα ελληνικά ντολμαδάκια, τα vine leaves. Από τότε που δούλεψε για Έλληνα, τα έχει μεγάλη. Όταν λέω δούλεψε για Έλληνα, δούλεψε για Έλληνα όταν ήταν πάρα πολύ μικρός και πριν καν γνωριστούμε. Αλλά έχει γενικότερα πολύ καλή επαφή με την ελληνική κουζίνα και τα ντολμαδάκια τα αγαπούσε από τότε. Ή τους τσίγερους αρμάδες, όλα αυτά γενικότερα τα αγαπάμε πάρα πολύ και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το θυμηθήκαμε και είπαμε θα το ανοίξουμε να τα δοκιμάσουμε σήμερα, μιας που ταιριάζουν. Ταιριάζουν με τη φακή να βγουν και αυτά επάνω στο τραπέζι. Θα πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη φακή και μετά θα πάμε πάνω διότι έχω να συμμαζέψω παιδικά ρούχα. Τα ρουχαλάκια που έχω βγάλει στην άκρη, τα οποία δεν χωράνε άλλο ούτε στην Αντρομέδα ούτε στον Ορίωνα και πρέπει να διπλωθούν και να μπουν σε μια κούτα για να μπουν στην άκρη, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν στηβαχθεί στο κρεβάτι του Ορίωνα, ο οποίος τον τελευταίο καιρό ξαναμετακόμισε επίσης στο δικό μας το δωμάτιο, γιατί βγάζει δοντάκια, πάρα πολλά δοντάκια, σας το έχω πει αυτό και σε προηγούμενα βίντεο, και ξυπνάει μέσα στη μέση της νύχτας και κλαίει και δεν θέλαμε να ξυπνάει και την Αντρομέδα και να την ανησυχεί, οπότε τον φέραμε πάλι μέσα στο δικό μας το υπνοδωμάτιο. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι επειδή έχει αρχίσει να δείχνει σημάδια ότι πάει καλύτερα και δεν πονάει τόσο πολύ και δεν ξυπνάει συνέχεια πλέον, ξυπνάει πάλι αλλά δεν ξυπνάει συνέχεια, ότι μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά πάλι τη μετάβαση και να το βάλουμε στο άλλο το δωμάτιο, οπότε πρέπει να καθαρίσω εκείνο το κρεβάτι. Πολύ λόγο, πάμε να ξεκινήσουμε τις φακές. Thank you.
Οριονά. 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 Τι έκανες εδώ, έφαγες όλο σου το φαγητό? Έφαγες όλο σου το φαγητό, ναι. Και άμα δείτε έχει γίνει και χάλια. Τι αγάπη μου είναι. Να, να. Α, α. Εν τω μεταξύ τα δόντια του είναι όχι απλά αιχμηρά. Είναι... Πονάει όταν δαγκώνει, αλλά τι να τον κάνεις αφού θέλει να δαγκώσει. Πού βγάζουμε τώρα δεντάκια να δει η μαμά, προς τα πίσω, αρχίσαμε τα πίσω. Ναι, από τη μία μεριά το τοστάκι, όπως βλέπετε το πιάτο το καθαρίσαμε πάντως, ωραιότατα. Και από τη μία έχουμε τώρα το τοστ και την άλλη δάχτυλα της μαμάς. Τι είναι αγόρι μου γλυκό εσύ, ναι, πονάει το δοντάκι, πονάει. Θα δαγκώσουμε δάχτυλα της μαμάς. Άντε, άντε καλά. Και μιας που μιλήσαμε ουσιαστικά για πράγματα τα οποία αγοράζουμε αυτές τις μέρες και έχουμε παραγγείλει και προετοιμαζόμαστε για τα γενέθλια της Ανδρομέδας, ένα από αυτά που ήθελα να σας δείξω είναι ουσιαστικά αυτό εδώ το κουτί, το οποίο όπως μπορείτε να δείτε είναι μια μεγάλη μποτήλια γεμάτη με ήλιο για να μπορέσουμε ουσιαστικά να φτιάξουμε μπαλόνια που θα πετάνε. Αυτό χωράει... λέει φτάνει να γεμίσει 50 μπαλόνια, αλλά είναι μικρά μπαλόνια που φτάνει να γεμίσει 50. Σύμφωνα με τις οδηγίες, μισό εκεί να βρω τις οδηγίες, στη μεριά με τις οδηγίες. Νάτι. Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες εδώ κάτω, μπορείτε να δείτε ότι σε μικρά μπαλόνια μπορεί να φτιάξει 50 και θα διαρκήσουν να πετάνε ουσιαστικά 6 με 8 ώρες. Σε λίγο πιο μεγάλα έχει 40, 12 με 14 ώρες, σε 11 ίντσες πάλι από τα λάτεξ τα μπαλόνια, τα παραδοσιακά τα μπαλόνια που όλοι ξέρουμε θα γεμίσει 25 και είναι πάλι 12 με 14 ώρες, αλλά άμα είναι τα παραδοσιακά τα μπαλόνια που αγοράζουμε για γενέθλια, αυτά που είναι τα σαν αλουμινένια, σαν τα φόιλ ουσιαστικά, σκεφτείτε τα μπαλόνια από τα πανηγύρια. Τέτοια μπαλόνια, τότε μπορεί να γεμίσει 20 μπαλόνια μεγάλα από αυτά, αλλά θα ύπτανται για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αυτό εν τω μεταξύ είναι και ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που το πήραμε, γιατί έχουμε, αγοράσαμε αρκετά μπαλόνια, έχουμε και από τα παραδοσιακά τα μπαλόνια φυσικά τα οποία θα φουσκώσουμε, αλλά έχουμε μπαλόνια, έχουμε ένα νούμερο 2 προφανώς, μιας που είναι τα δεύτερα γενέθλια, και έχουμε και δύο ξεχωριστά μπαλόνια που είναι με έναν από τους αγαπημένους της χαρακτήρες καρτούν που παρακολουθούμε στην τηλεόραση και που υπέρα αγαπάει. Και βρήκαμε αυτά τα μπαλόνια και τα πήραμε γιατί νομίζουμε ότι θα κατευχαριστηθεί και να τα παίζει και θα τα χαρεί. Και ξέρουμε ότι θα τα χαρεί τα μπαλόνια γιατί δοκιμαστικά φουσκώσαμε ένα κανονικό μπαλόνι για να δούμε πόσο διαρκεί, πόση ώρα θα πετάει κτλ. Και κατά πόσο η Ανδρομέδα θα παίξει μαζί του. Και όχι μόνο έπαιξε, έπαιζε με τις ώρες. Την πρώτη φορά νομίζω όταν της το δώσαμε, της το είχα βάλει και σε κορδονάκι για να το κρατάει. Έπαιζε 2-2,5 ώρες, μέχρι που ήρθε η ώρα να καθίσουμε να φάμε και έπρεπε να της το πάρουμε. Τόσο πολύ την άρεσαν, οπότε ξέρουμε σίγουρα ότι θα τα ευχαριστηθεί τα μπαλόνια της. Και αυτός είναι και ο λόγος που αγοράστηκε. Φυσικά, επειδή εγώ αυτό το βλέπω, αυτή την ποτήλια τη βλέπω να βιάζει για τα γενέθλια της μικρής, θα αγοράσουμε δεύτερη ποτήλια για τα γενέθλια του Οριώνα, που δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Θέλω να πω κιόλας εδώ, επειδή είχα αρκετά άτομα από εσάς που μου στείλετε μηνύματα στο Instagram και με ρωτήσατε αν θα μπορούσα να σας δώσω τη διεύθυνσή μου για να στείλετε κάποια δωράκια και σε μένα και στα μικρά. Και αρκετοί από εσάς που στείλατε, ουσιαστικά θέλετε να στείλετε κάποιο δωράκι στην Ανδρομέδα και στον Ορίωνα, μιας που έχουμε τώρα τα γενέθλια της μικρής που ετοιμαζόμαστε και θα έχουμε και τα γενέθλια του Ορίωνα λίγο παρακάτω. Νομίζω ότι δεν θα ήταν σόφρο να δώσω τη διεύθυνση, τη δικιά μου προσωπική διεύθυνση γενικότερα. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνει προφανώς και με το... Εντάξει, μπορείτε να βλέπετε τη γειτονιά μας και να βλέπετε κομμάτια από τη ζωή μας, αλλά κατά κάποιο τρόπο πρέπει να από κάπου να προστατέψουμε κι εμείς όχι την ανωνυμία, δεν έχει να κάνει με ανωνυμία, αλλά καθαρά την προσωπική μας ζωή. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν μπορώ να σας δώσω, ακούτε και την Ανδρομέδα που παίζει εδώ μεταξύ, δεν μπορώ να σας δώσω την προσωπική μας διεύθυνση, αλλά
Επειδή ξέρω ότι αρκετοί από εσάς με πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ χαρά, και όσο και αν σας είπα ότι δεν χρειάζεται να μπείτε σε αυτόν τον κόπο, να στείλετε κάτι, να μας πάρετε κάτι και να ξοδεύεστε κτλ. Ξέρω πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Εσείς επιμένετε και θέλετε να κάνετε κάτι, κάποιο δώρο. Έφτιαξα λοιπόν μία λίστα στο Amazon, την οποία λίστα θα μπορέσετε να τη βρείτε στην περιγραφή του βίντεο από κάτω. Και η οποία λίστα είναι μία λίστα με παιδικά παραμύθια που εμείς ενδιαφερόμαστε να αγοράσουμε. Ο λόγος που σας παρέχω αυτή τη λίστα είναι γιατί μπορείτε, άμα θέλετε, να κάνετε κάποια αγορά αυτών των παραμυθιών, ένα βιβλίο, δύο, όσα θέλετε. Εγώ δεν θα σας πω πόσα. Εγώ δεν σας λέω, σας δίνω ουσιαστικά αυτή τη λίστα καθαρά, διότι δεν θέλω να μπείτε στη διαδικασία να ξοδεύσετε κιόλας με σταλτικά κτλ. Και με όλα αυτά, σύν' ότι επειδή έχουμε πάρα, πάρα πολλά παιχνίδια, προτιμάμε τα βιβλία. Και η Ανδρομέδα ειδικά αγαπάει πάρα, πάρα πολύ τα βιβλία, νομίζω ότι το έχετε δει. Οπότε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σας παρέχω αυτή τη λίστα, για να διαλέξετε ανάλογα με το βαλάντιό σας και με το πόσο πολύ θέλετε να στείλετε κάτι, να στείλετε κάτι. Μην νιώσετε καμία υποχρέωση, μα καμία όμως υποχρέωση, επειδή σας δίνω αυτή τη λίστα, να κάνετε κάποια αγορά, δεν υπάρχει λόγος. Λογικά, κάνοντας αυτή την αγορά, επειδή όλα αυτά τα κομμάτια είναι επιλεγμένα να αγοραστούν από το Amazon αυτό καθεαυτό και όχι από δευτερεύουσες εταιρείες που συνεργάζονται με το Amazon, δεν θα ζητήσει τη διεύθυνσή μου για να παρέχετε εσείς τη διεύθυνσή μου και να μπορέσει να γίνει η αποστολή, θα αποσταλούν κατευθείαν σε εμάς. Αυτό που επίσης μπορείτε να κάνετε, άμα διαλέξετε κάποια αυτά τα κομμάτια, είναι να αφήσετε μια αφιέρωση, να διαλέξετε δηλαδή ότι είναι, το στέλνετε σαν δώρο, και να αφήσετε κάποια αφιέρωση, ό,τι θέλετε τέλος πάντων να γράψετε. Νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος για όσους από εσάς έχει έξω ενδιαφέρεστε να κάνετε κάτι τέτοιο, και θα το πω για άλλη μια φορά, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση και δεν έχετε καμία υποχρέωση να το κάνετε και δεν σας ζητάω να το κάνετε, απλά το λέω διότι επικοινωνήσατε αρκετά άτομα ρωτώντας και νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση που μπορούμε να βρούμε, ούτως ώστε και εσείς να κάνετε την κίνηση που θέλετε να κάνετε, αλλά και ταυτόχρονα να προστατέψουμε τουλάχιστον όσο το δυνατόν περισσότερο την προσωπική μας ζωή και να μην παρέχουμε ανοιχτά, να μην σας παρέχω ανοιχτά την διεύθυνσή μας. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό σαν ιδέα. Μπείτε και όλες να δείτε τα παραμυθάκια που έχουμε διαλέξει. Εγώ πιστεύω ότι όλα είναι ένα και ένα. Κάποια παραμύθια είναι για τώρα, κάποια παραμύθια είναι για τους επόμενους μήνες, μιας που εμείς δεν κοιτάμε μόνο για τώρα. Κοιτάμε για όλη την ηλικία των δύο και φυσικά υπάρχουν μέσα και, αν δεν κάνω λάθος, 2 με 3 παραμυθάκια τα οποία είναι για πιο μικρά παιδάκια, για να μπορέσουμε να καθίσουμε να τα διαβάσουμε με τον Οριώνα. Και ξέρω φυσικά ότι και η Ανδρομέδα θα τα ευχαριστηθεί, αλλά είναι πιο πολύ για την ηλικία του μικρού αντί της μικρής. Αυτά είχα να πω. Πάμε να συνεχίσουμε τη μέρα μας. Αυτός είναι ο πανικός με ρούχα που σας είπα ότι πρέπει να συμμαζέψουμε. Εδώ πέρα έχουμε από χριστουγεννιάτικα, όπως βλέπετε, τα οποία πρέπει να μπουν στη θέση τους, μέχρι πάρα πολλά άλλα ρουχαλάκια τα οποία πλέον δεν μας χωράνε. Αυτό το οποίο με πονάει, που θα το βάλω στην άκρη και που τελικά δεν το χρησιμοποιήσαμε, είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ λοιπόν, το πουκαμισάκι με το γυλεκάκι που βλέπετε ότι έχει ακόμα το καρτελάκι του, είναι αυτό που είχα αγοράσει για τη βάφτιση. Και φυσικά η βάφτιση ποτέ δεν έγινε, όπως όλοι σας γνωρίζετε, λόγω του κορονοϊού που δεν καταφέραμε να έρθουμε στην Ελλάδα. Και αυτό έμεινε πάνω στην κρεμάστρα με το καρτελάκι του, ολοκένουργιο. Τώρα θα δούμε, άμα δώσει ο Θεός και το επόμενο καταφέρουμε μάλλον να κάνουμε τρίτο παιδάκι και όλα πάνε καλά και είναι αγοράκι, θα το κρατήσω μέχρι τότε για να το φορέσω στο επόμενο μικρό. Αν δεν είναι αγοράκι και είναι κοριτσάκι, τότε πολύ απλά θα το δώσω κάπου, καινούριο είναι. Κάποιος θα το χαρεί σε μερικά χρόνια ίσως. Αλλά όπως καταλαβαίνετε έχω πάρα πολλά πράγματα εδώ, έχω μπουφάν, έχω το παλτό της Ανδρομέδας, έχει και άλλα χριστουγεννιάτικα, τις αγαπημένες μας φόρμες Star Wars, τις οποίες τις φορέσανε και τα δύο, και η Ανδρομέδα και ο Ρίωνας, Jim Buffan, τι να σας λέω, γίνεται πανικός. Οπότε, όλα αυτά τώρα πρέπει να δω σε τι ηλικία είναι, τι είναι 3-6, τι είναι 6-9 για να τα διπλώσω χώρια, και φυσικά τι είναι για αγόρι, τι είναι για κορίτσι, να μπουν όλα χώρια κάπου και μετά να βγάλω τις σακούλες αυτές που μπορείς να αφαιρέσεις στον αέρα, να τα διπλώσω και να τα βάλω όλα μέσα για να μπορέσω να τα βάλω στην αποθήκη μας,
εκεί μέσα, να βρω και το κουτί κιόλας που θα τα βάλω και να μπουν στην αποθήκη και να μπουν σε μια άκρη να μην πιάνουν χώρο. Έτσι, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και το κρεβάτι του Όριονα κανονικά, το οποίο επίσης πρέπει να το ρίξουμε γιατί όπως βλέπετε είναι αρκετά ψηλά. Να σας δείξω κιόλας εδώ. Το κρεβάτι είναι ψηλά αυτή τη στιγμή, έχει ακόμα το κενό, αλλά θα πρέπει να το ρίξουμε χαμηλά γιατί πλέον. Ναι μεν δεν ξέρει πως από καθιστός να σηκωθεί όρθιος, αλλά δεν θέλει και πολύ όταν τον έχουμε εδώ πέρα και μπορεί να βλέπει την αδερφή του για να το μάθει και αυτός. Και φυσικά αυτό δεν είναι αρκετό ύψος για να τον κρατήσει από το να πέσει. Οπότε θα το ρίξουμε κάτω το κρεβάτι, θα χαμηλώσουμε δηλαδή το επίπεδο για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο τέλος πάντων και να είμαστε μια χαρά. Άντε λοιπόν να ξεκινάμε, διότι όπως βλέπετε η Στίβ αυτή δεν πρόκειται να πάει πουθενά άμα δεν ασχοληθώ εγώ μαζί της. Έχουμε αρχίσει πλέον να χάνουμε το φως της ημέρας και χαίρομαι που πρόλαβα και τα τελείωσα και θα κατέβουμε τώρα κάτω να ξεκινήσουμε ουσιαστικά να ετοιμάζουμε το φαγητό για τα μικρά. Πάντως όπως βλέπετε πλέον η κούνια, το κρεβατάκι του Όριονα είναι άδειο. Έχει φυσικά τα διάφορα άλλα παιχνιδάκια αλλά είναι άδειο. Αν χρειαστεί δηλαδή να τον φέρουμε πάνω, να τον ξαπλώσουμε για να κοιμηθεί, για να ρίξει έναν υπνάκο, άνετα μπορώ να τα διάσω αυτά μιας που έχω εδώ πέρα το καρεκλάκι. Και έτσι μπορώ να βάλω να κοιμηθεί μέσα και βρήκα μερικά ρουχαλάκια τα οποία θα τα δώσω στο τσάρτι όταν θα ανοίξει. Έχω ένα πλεκτό ζακετάκι. Να ξέρετε κάποια από αυτά είτε μου το δώσανε είτε και αυτό για παράδειγμα του συγκεκριμένου μου το δώσανε είτε και κάποια τα αγόρασα από τσάρτι και θα τα δώσω πίσω. Αυτό για παράδειγμα δεν το βάλαμε εμείς καθόλου, δεν μας βόλεψε. Αυτό είχε έρθει το γουνάκι μαζί με ένα από τα ρουχαλάκια της Ανδρομέδας, το οποίο ποτέ δεν το φορέσαμε, γιατί είχαμε άλλο γουνάκι καλύτερης ποιότητας και αυτό δεν υπάρχει λόγος να το κρατήσουμε. Όπως είπα, άμα δώσει και κάνω τρίτο και το τρίτο είναι κοριτσάκι, έχουμε το άλλο που είναι πιο καλής ποιότητας, αυτό θα το δώσουμε. Άλλο ένα ζακετάκι το οποίο είναι σε πλεκτό και το οποίο μου το έδωσε μια φίλη μετά που μεγάλωσε ο γιος της για εμάς. Και το μπουφανάκι που είδατε τις προάλλες από τα χιόνια που ήταν η Ανδρομέδα που φορούσε, το οποίο της ήταν τσίμα και της έχω βάλει άλλο μπουφανάκι επίσης που το είχα στην άκρη. Και ακριβώς επειδή της είναι τσίμα και δεν προλάβουμε να το βάλουμε με το χειμώνα και με αυτά, το βάλαμε 4 φορές. 5, νομίζω 4. Θα το δώσω και αυτό να πάει σε κάποια άλλα χέρια. Οπότε δεν είναι πολλά όπως βλέπετε αυτά τα οποία δίνω. Τα περισσότερα τα κρατάω γιατί είναι ρουχαλάκια που είτε δεν φορέθηκαν αρκετά, ειδικά από αυτές τους τελευταίους μήνες, λόγω της πανδημίας και επειδή δεν βγήκαμε πολύ. Τα περισσότερα που φτάνει σε πάρα πολύ καλή ποιότητα και δεν τα δίνω. Και κάποια άλλα καλοκαιρινά, θα προσέξετε κιόλας όσο έγραφα το βίντεο,
τα οποία τα άνοιξα και τα έβαλα τελικά σε κρεμάστρες. Είναι μπλουζάκι, είναι μάλλον φορματάκια παλιά. Είναι 12-18, η ανδρομέδα προφανώς γίνεται 2, αλλά επειδή είναι μικροκαμωμένη, δεν βάλαμε 12-18 όταν θα έπρεπε να τα βάλουμε. Θα το βάλουμε λογικά τώρα. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βγαίνουμε από τα 12-18 και να φοράμε τα 18-24. Αυτό όμως σημαίνει ότι όλα αυτά τα φορματάκια που είχαμε πάρει, τα οποία είναι 12-18, μπορούμε, θέλω να ευελπιστώ, το καλοκαίρι που θα έρθουμε στην Ελλάδα να τα φορέσει σαν μπλουζάκια. Πάλι είναι κοντομάνικα, είτε αμάνικα, είναι αρκετά φαριά, είναι από αυτά τα κοτόν, τα βαμβακερά που είναι αρκετά φαρδουλά. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα, δεν θα τα δώσω, τα κρατάω, θα τα βάλουμε, θέλω να πιστεύω, και το καλοκαίρι φέτος, και μετά θα τα βάλω και εκείνα στην άκρη. Γι' αυτό και ξαναμπήκαν εκείνα μέσα στην τουλάπα, στο κάτω, στην κάτω ράγα, μιας που έχω δύο ράγες μέσα, και τα έχουμε βάλει στην άκρη για χρήση αργότερα. Λοιπόν, αυτό είναι το κουτί το οποίο έγινε. Α, σας το δείξω κιόλας. Ένα πολύ μεγάλο κουτί, όλο γεμάτο. Θα πρέπει τώρα να βγάλω και την σκούπα κάποια στιγμή για να μαζέψω ουσιαστικά τον αέρα από τις σακούλες, γιατί δεν τον έχω μαζέψει. Και έτσι μετά θα γίνει ακόμη πιο μικρό και θα μαζέψει ακόμη περισσότερο. Και έβγαλα από τώρα, γιατί τα είχα κρατήσει από πέρσι από τα δικά της τα γενέθλια, τα δύο βάρη για τα μπαλόνια. Πάμε να ετοιμάσουμε τώρα το φαγητό για τα μικρά και να κάτσουμε να φάμε. Αυτό που βλέπετε είναι ό,τι μας απέμεινε από τη φακή, μιας που την έκανα πολύ χυλωμένη, για να μπορέσω να τη δώσω σε μορφή πιο στέρεα και στον Ορίωνα, αλλά και στην Ανδρομέδα. Η Ανδρομέδα λίγο πολύ την έφαγε μόνη της με το κουταλάκι της, και φυσικά τον Ορίωνα την πιέσαμε ελαφρώς λίγο τα καρότα και τις πατάτες για να γίνουν λίγο πιο κομματάκια, να μην είναι τα μεγάλα κομμάτια που είναι στη δικιά μας τη φακή. Και τα φάγαμε, και να φανταστείτε κιόλας ότι φαγώθηκαν τα πάντα. Δεν έμεινε τίποτα, θα σας δείξω κιόλας γρήγορα. Αυτό είναι το πιάτο της Ανδρομέδας, αυτό είναι όσο έμεινε. Και το πιάτο του Ορίωνα, το πιάτο του Ορίωνα είναι νομίζω ακόμα μέσα στο τραπέζι και πρέπει να πάω να το πάρω. Όχι, ψέματα, το πιάτο του Ορίωνα είναι αυτό, που σημαίνει ότι όπως βλέπετε καθάρισε σχεδόν όλο το πιατάκι. Οπότε φαγώθηκε πολύ η φακή μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τώρα φυσικά έχω να πλύνω όλα αυτά. Εντάξει, έχω ξέπλυμα αυτά γιατί θα πάνε μέσα στο πλυντήριο των πιάτων. Αυτά θέλω να πλύσουμε στο χέρι, αυτά θέλω να πλύσουμε στο χέρι. Βλέπετε πως είναι η κατάσταση. Έτσι είναι μια αληθινή ημέρα στο σπίτι μας. Δεν προσπαθώ να σας δείξω τίποτα το οποίο δεν είναι αληθινό.
Εμάς δεν θα δείτε ποτέ την κουζίνα μας να είναι πλήρως και παντελώς καθαρή, διότι σε ένα σπίτι με δύο μωρά, το έχω πει πάρα πολλές φορές, σχεδόν ποτέ δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να είναι όλα τέλεια. Και δεν πρόκειται να κάθομαι να πλένω και να καθαρίζω σαν τρελή προηγουμένως, πριν να έχω σκοπό δηλαδή να ξεκινήσω ένα βίντεο, μόνο και μόνο για να δημιουργώ αυτή την ψευδαίσθηση ότι το σπίτι μας είναι τέλειο, φανταστικό, πάντα πεντακάθαρο. Ποιον προσπαθώ να κοροϊδέψω? Δεν είστε χαζοί και σίγουρα το ξέρω και σας σέβομαι κιόλας. Δεν προσπαθώ να σας δείχνω ότι είστε χαζοί και ότι το δικό μου το σπίτι είναι τέλειο. Φυσικά και δεν είναι τέλειο. Και φυσικά και προσπαθούμε να το κάνουμε, να το κρατάμε όσο πιο καθαρό μπορούμε. Φυσικά, όσο γίνεται. Δηλαδή με δύο μικρά παιδιά. Θα πάω λοιπόν μέσα τώρα στην τραπεζαρία. Να μαζέψω λίγο το πεζομάντιλό μας, γιατί έχω ειδικά από αυτά τα ωραία, τα ειδικά τα πλαστικά που μόλις τρως μετά μπορείς να το σκουπίσεις εύκολα, να το απολυμάνεις και να το μαζέψεις και να μην λερώσεις το ωραίο στο τραπεζομάντιλο από κάτω. Ένα τέτοιο βάζω να τρώμε. Να πάω λοιπόν να το καθαρίσω, να το μαζέψω, να ετοιμάσω την τραπεζαρία για το βράδυ, να είναι έτοιμη καθαρή, ωραία. Γιατί θα βάλω πλυντήριο τα ρούχα των μωρών, μιας που βγήκαμε από το μπάνιο. Να τα βάλω μέσα και μετά να τα αφήσω στην τραπεζαρία να ξεραθούν τελείως. Τα πάντα έχουν πληθεί και καθαριστεί. Αυτό είναι το μοναδικό το οποίο δεν έχω κάνει, διότι δεν χωρούσε να το βάλω μέσα στο πλυντήριο των πιάτων. Και παρόλο που το έτριψα, δεν έχει καθαριστεί πλήρως, οπότε θα το βάλω και μέσα να πληθεί άλλη μια φορά. Όλα έχουν καθαριστεί, έχουμε κάνει καφεδάκια, έχω βάλει και το πλυντήριο των πιάτων το οποίο αυτή τη στιγμή λειτουργεί. Μόλις σταματήσει αυτό να πλένει και χρησιμοποιήσει ό,τι νερό έχει να χρησιμοποιήσει και μπει στη φάση που θα αρχίσει να στεγνώνει, θα βάλω και το πλυντήριο των ρούχων, το οποίο παρεπιπτόντως πρέπει να το γεμίσω. Σας παίρνω και στα σκοτεινά δωμάτια του σπιτιού. Αλλά ναι, έχω τα ρούχα των μωρών τα οποία πρέπει να πληθούν, οπότε θα μπει αυτό εκεί μέσα και θα βάλω και το πλυντήριο μετά που θα τελειώσουμε, μετά που θα αρχίσει να τελειώνει τέλος πάντων, όπως είπα, το πλυντήριο των πιάτων. Οπότε και όλα έχουν γίνει. Εν τω μεταξύ, έχω κάνει τους καφέδες, τώρα θα τους πάρω μέσα στο σαλόνι. Θα δείτε ότι μετά που κάναμε τα μπάνια μας, έκανε δηλαδή ο Ρίωνας το μπάνιο του και έκανε και η Ανδρομέδα το μπάνιο του και καθίσανε στο σαλόνι να περιμένουν να τους φτιάξω τα γάλατά τους. Ο Ριόν ουσιαστικά σχεδόν αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του Άνταμ και μετά του δώσαμε το γάλα του μισοκοιμισμένος. Δηλαδή έτσι ήταν μισοκοιμισμένος και έπινε γάλα κτλ. Αποκοιμήθηκε μετά πλήρως, τον έχω βάλει ήδη και κοιμάται. Το μπάνιο τον έβγαλε τελείως νοκάουτ. Αλλά η Ανδρομέδα από την άλλη είναι θαρής και την έκανα μπάνιο και γέμισαν οι μπαταρίες της. Και αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο σαλόνι μαζί με τον παπά της και κάθονται νομίζω στο τάμπλετ. Ναι, και ασχολούνται με το τάμπλετ αυτή τη στιγμή. Μπας και ηρεμήσει λιγάκι και μπορέσουμε μετά να την πάμε και αυτήν για ύπνο. Αν και η αλήθεια να λέγεται είναι πάρα πολύ καιρός που έχουμε καταφέρει να βάλουμε πρώτα τον μικρό για ύπνο και να κρατήσουμε την Ανδρομέδα κάτω μαζί μας σαν μεγαλύτερη και να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί της χώρια. Οπότε δεν το μετανιώνουμε ακριβώς, λίγο θα το χαρούμε πριν τη βάλουμε και αυτή να κοιμηθεί. Και μετά θα καθίσουμε εμείς να ευχαριστηθούμε να δούμε κάποια ταινία, δεν ξέρω ακόμα ποια θα δούμε. Είδαμε χθες το Next παρεπιπτόντος, το οποίο ήταν με τον Nicolas Cage και είναι ταινία του 2007-2008, είναι παλιά ταινία, την έχει στο Netflix. Και παρόλο που δεν ήταν η καλύτερη ταινία, το σενάριο δεν ήταν καθόλου κακό. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Πώς μου ξέφυγε, γενικότερα πώς μας ξέφυγε αυτή η ταινία και εμένα και του Άνταμ, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα έχω να σας την προτείνω αν θέλετε να δείτε κάτι το οποίο δεν θέλει να δώσετε και πάρα πολύ προσοχή, αλλά μπορείτε τέλος πάντων να έχετε μια ταινία να παρακολουθήσετε και να χαλαρώσετε το βράδυ πριν πάτε για ύπνο. Πάμε τώρα να καθίσουμε μέσα στο σαλόνι. Και κάπως έτσι θα κλείσω και την σημερινή ημέρα, διότι αυτή τη στιγμή έχω βάλει τα μικρά για ύπνο,
Ο μπαμπάς μας έχει καθίσει στο σαλόνι να δει μια ταινία νομίζω και εγώ θα πρέπει να πακετάρω τα δώρα της μικρής γιατί δεν θέλω να τρέχω τελευταία στιγμή σαν τη τρελή και να μην προλαβαίνω. Δεν τα κάνουμε ξανά αυτά που κάναμε τα Χριστούγεννα τελευταία στιγμή. Και να μοντάρω το βίντεο αυτό για να μπορέσετε εσείς να το δείτε όταν εμείς ουσιαστικά θα γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας. Και ναι, νομίζω ότι ήταν μια αρκετά γεμάτη ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να καθίσω και εγώ τώρα να δω μια ταινία και να ξεκουραστώ, αλλά αυτό δεν υπάρχει σαν ενδεχόμενο, διότι υπάρχουν άλλα πράγματα που πρέπει να ετοιμάσουμε αύριο για να είμαστε πλήρως έτοιμοι για τα γενέθλια της Ανδρομέδας. Οπότε, καλύτερα να τα τελειώσω όλα σήμερα. Και να έχετε και εσείς κάτι να παρακολουθήσετε με την ησυχία σας όσο εμείς θα γιορτάζουμε. Να ευχηθώ κιόλα σε όλους εσάς που θα γιορτάσετε τον Άγιο Βαλεντίνο εκεί έξω χρόνια πολλά, να χαρείτε την αγάπη σας και γενικότερα να ευχαριστηθείτε την ημέρα αυτή, γιατί για κάποιους ξέρω ότι είναι πολύ ξεχωριστή. Όπως έχω πει σε προηγούμενο βίντεο, για μας είναι ξεχωριστή καθαρά για τον λόγο που ανέφερα και τα γενέθλια της Ανδρομέδας και για τίποτε άλλο. Γιατί ούτε στο παρελθόν τη γιορτάσαμε, ούτε και νομίζω ότι τη γιορτάσουμε. Εάν και να πω την αλήθεια μου, έχω πάρει καρτούλα για τον μπαμπά μας, εδώ πέρα, την οποία δεν θα σας τη δείξω γιατί είναι λίγο πονηρή. Αλλά έχω πάρει και κάτι έτσι συμβολικό τέλος πάντων για μεταξύ μας για το ζευγάρι, μιας που έχουμε πει ότι η Ανδρομέδα είναι για εμάς, είναι το love child μας, ακριβώς επειδή γεννήθηκε μέσα ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, είναι το παιδί που στην κυριολεξία φτιάχτηκε μεταξύ μας από την αγάπη μας και αποφάσισε να μας το δείξει κιόλας με το να γεννηθεί την ημέρα που γεννήθηκε. Λοιπόν, θα σας αφήσω όπως είπα εδώ πέρα. Ελπίζω να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Εσείς που θα το γιορτάσετε, να το γιορτάσετε, να το ευχαριστηθείτε, να μοιραστείτε όλες αυτές τις όμορφες στιγμές που πρέπει να μοιραζόμαστε όχι μόνο του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά όλο το χρόνο. Αλλά ξέρω ότι μερικές φορές ίσως να βάζουμε λίγο παραπάνω ενέργεια και λίγο παραπάνω σκέψη αυτή την ημέρα. Και εύχομαι πραγματικά να είναι ξεχωριστή για όλους εσάς και κάτι που θα το θυμάστε για καλούς λόγους και όχι για κακούς. Από εμάς λοιπόν πολλά πολλά φιλιά. Θα τα πούμε ξανά στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι τα γενέθλια της Ανδρομέδας. Θα δείτε πώς περάσαμε την ημέρα μας. Και μέχρι τότε να προσέχετε τον εαυτό σας, την υγεία σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε. Να τους δείχνετε την αγάπη σας, μην το ξεχνάτε. Τίποτα, μα τίποτα δεν είναι δεδομένο αυτές τις μέρες που ζούμε. Και εμείς θα τα πούμε ξανά με το επόμενο βίντεο πάρα πολύ σύντομα. Πολλά πολλά φιλιά από μένα μέχρι τότε. Γεια σας! About the things we used to do.